Συνεχίζουν να τρέμουν σε κάθε σεισμική δόνηση, με αρκετούς δημότες να ρισκάρουν τη ζωή τους, διαμένοντας τα επικίνδυνα από το σεισμό σπίτια τους, ενώ άλλοι παγώνουν στις σκηνές, περιμένοντας τους οικίσκους. Να συντονιστούμε με τις άλλες περιοχές πανελλαδικά και να πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανοίγουν. Δεν θέλει πολύ ψάξιμο, δεν θέλει αυτό, θέλει γρήγορα χέρια, διότι ο σεισμός δεν περιμένει, ο χειμώνας δεν περιμένει. Δηλαδή, ένας που θα πει ότι πρέπει να το δούμε, να το οργανώσουμε άντεγια. Θα αρχίσουν οι νεροποντές, θα αρχίσουν τα χιόνια και δεν προλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε να ερημώσουμε τα χωριά μας. Θέλουμε εκεί, στον τόπο μας, να τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Τη ζημιά που έχει πάθει ο κόσμος. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξουν. Όχι, έγινε ο σεισμός και φεύγουμε, ξαναμπαίνουμε μέσα, βγαίνουμε έξω. Αυτή τη δουλειά κάνουμε συνέχεια, μέρα νύχτα. Ακούμε τον μπαμ και τρέχουμε έξω. Πάρα πολλοί μένουν σε σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα. Δεν θέλουν να φύγουν από το χωριό, ούτε να έρθουν σε δομές αρκαλοχωρίου ή οπουδήποτε. Και ζητάμε να γίνουν, αν παραμείνουν στα χωριά μας, να φτιαχτούν οικίσκοι εντός των σπιτιών τους, που να μπορέσουν να προστατέψουν την περιουσία. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες βυθίζονται στην απελπισία, καθώς δεν έχουν δρομολογηθεί λύσεις είτε για την αποζημίωσή τους, είτε για το άνοιγμα της νεκρής αγοράς στο Αρκαλοχώρι, όπου παραμένουν οι εικόνες καταστροφής. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε άμεση στήριξη για τις επιχειρήσεις μας, άμεση στήριξη για το χρόνο που δεν δουλεύουμε και άμεση στήριξη για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν και δεν έχουν από πουθενά αποκούμπι. Αγκάθι αποτελούν και τα επικίνδυνα κτίρια στην καρδιά του Αρκαλοχωρίου, τα οποία θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Και αυτά που πρέπει να κατεδαφιστούν είναι αρκετά, είναι καμιά εκατοστή. Αλλά αυτά τα οποία εμποδίζουν τον κεντρικό δρόμο είναι 2-3. Εδώ στο Τριόροφο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι στο κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου και αυτή τη στιγμή το Αρκαλοχωρίο έχει κοπεί στα 2. Μπαίνουν ερωτήματα. Πώς θα μπει το χωματουργικό να πάει να γκρεμίσει ένα ερείπιο μέσα σε ένα σοκάκι που γειτονεύει και με ένα κατοικήσιμο σπίτι. Πληγέντες του Δήμου Μινώα Παιδιάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δρομολόγηση λύσεων για μικρά και μεγάλα προβλήματα, και προς την κατεύθυνση αυτή θα εκλέξουν Επιτροπή Σεισμόπληκτων, η οποία θα οργανώσει τον αγώνα τους για να μείνουν στο τόπο τους. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ενημέρωση του τι πρόκειται να κάνουν. Να γίνει η καταγραφή των ζημιών, να γίνει αποκατάστασή τους. Όπου υπάρχουν μπάζα, να φύγουν γρήγορα, γιατί κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων. Πρέπει να ήταν εδώ όλοι οι τοπικοί άρχοντες να ακούσουν τα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να ήταν και 1000 άνθρωποι. Από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουν τα πράγματα τόσο γρήγορα, που βλέπω πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας, να μην πω χοχλιού. Στη διάρκεια της συνέλευσης υπήρξε αναστάτωση, καθώς λόγω της συναισθηματικής φόρτισης λιποθύμησε μητέρα, η οποία μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου. Τι να πεις, ας πούμε, για τη λιποθυμία? Υπάρχει στενοχώριο, γκρεμισμένα σπίτια είναι. Πού να μείνω εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι? Μένω τώρα από το σεισμό και έπειτα στο αυτοκίνητο μέσα. Όπως τόνισαν, απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών, με δημότες, επαγγελματίες και γονείς μαθητών να καταθέτουν τα αιτήματά τους. Μιλάμε για μια σαρανταριά αίθουσες. Οι 40 αίθουσες σημαίνει το 50% των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν για τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι όλοι σας καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Ειδικά για το Λύκειο και την Τρίτη Λυκείου, που αυτή τη στιγμή δίνει έναν αγώνα να πετύχει τα όνειρά του, τα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ αβέβαιη. Μετά το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, αύριο θα λειτουργήσουν το πρώτο και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, με τους μαθητές να κάνουν μάθημα στις λιώμενες αίθουσες. Ανησυχία προκαλούν και οι μεγάλες ρογμές στο δρόμο Αρκαλοχωρίου προς Γιάννο και σε δύο σημεία, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Λόγω του ισχυρού σεισμού υπήρξαν ρογμές στο δρόμο Αρκαλοχωρίου προς Γιάννο και μάλιστα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και με το κίνδυνο οι ρογμές να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο στην περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Είναι ελεγχόμενες. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να γίνει αποκατάσταση, μας ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης. Και στη Μονή Αγκαράθου, από θαύμα γλίτωσαν μοναχοί, καθώς κατέρευσαν δύο κελιά από τον ισχυρό σεισμό, ενώ ζημιές υπήρξαν στην Παλιά Πτέρυγα και στο Καμπαναριό. Από τη μία ήταν αυτό το φαινόμενο,
Και από την άλλη η προστασία της Παναγίας, το ότι δεν πάθαν τίποτε οι πατέρες, τώρα έχουν μετακινηθεί σε άλλα κελιά.